iPhone non si capisce. iPhone è sociale. Φελόντρια εδώ στην ομάδα του Μητρικού Φυλασμού. Μαζί με τις άλλες κοπέλες αποφασίσαμε φέτος να κάνουμε και στην Τρίπολη αυτή την εκδήλωση λόγω της γιορτής του Φυλασμού. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να προωθήσουμε έτσι το Μητρικό Φυλασμό όσο μπορούμε. Οι μανούλες τώρα μόλις φύλασαν τα μωράκια τους και είναι κατά μέτρηση πανελλαδικός για τα μωρά που φυλάζουν στις 12 η ώρα. Προσπαθούμε έτσι να το διαδώσουμε λίγο στην πόλη. Θα μας πείτε λίγο τα ωφέλη του μητρικού γάλακτος. Το μωρό καταρχάς παίρνει πολλά καλά και για το ανοσοποιητικό του, για την ηρεμία του όταν είναι μαζί με τη μαμά του και φυλάζει, και για το... και για τη στιγμή που θυλάζει φυσικά το βοηθάει πάρα πολύ το νοσοποιητικό του, αλλά και μελλοντικά του δίνει εφόδια για μια ζωή. Και φυσικά όταν είναι με τη μαμά του και, είναι, και πίνει το γάλα της μαμάς του, είναι ήρεμο, δεν αισθάνεται κάτι ξένο. Είναι μια στιγμή που δένει τη μαμά πολύ με το μωρό και δίνει μια σιγουριά και ασφάλεια στο μωρό. Πόσες μητέρες έχουν εδώ σήμερα στην Τρίπολη, Πέρασαν πολλές μανούλες. Τώρα εδώ είχαμε έτσι κάποιες που τόλμησαν και θύλασαν και δημόσια. Και για πρώτη φορά είμαστε πολύ ικανοποιημένες, γιατί η πρώτη φορά γίνεται στην Τρίπολη και είχαμε απήχηση. Πέρασε κόσμος, ενημερώθηκε και ακόμα βέβαια συνεχίζεται, γιατί δεν έχει τελειώσει. Γενικά οι Ελληνίδες μάνες μέχρι πότε φυλάζουν τα παιδιά τους? Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα το μέσο όρο δεν είναι πολύ ψηλό. Εμείς αυτό προσπαθούμε τώρα, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο φυλασμός δεν είναι μόνο για 6 μήνες. Όσο θέλει το μωρό να φυλάσει, και καλό είναι ο αποφυλασμός να γίνεται φυσικά. Δηλαδή το μωρό να σταματάει όταν θέλει αυτό το φυλασμό μόνο του, να μην γίνεται βία. Οι στατιστικές λένε ότι 1-2% όντως δεν μπορεί να θυλάσει. Όλες οι υπόλοιπες που δεν θυλάζουν είναι λόγω κακής ενημέρωσης που δεν είχαν. Και γι' αυτό λέμε ότι η ενημέρωση πρέπει να ξεκινάει από όταν είναι έγκυος μια μελλοντική μαμά, και φυσικά να γίνεται και μετά και να τη βοηθήσει πολύ και το περιβάλλον της και να πάρει τις σωστές βάσεις. Αλλά καλό είναι να ξεκινάνε οι μαμάδες να ενημερώνονται από την εγκυμοσύνη κιόλας για να πετύχουν μετά το θυλασμό. Και θέλω να... Αυτή η δράση σήμερα θέλει να βοηθήσει και το θυλασμό που γίνεται δημόσια. Ο δημόσιος θυλασμός στοχεύει στο να διώξουμε αυτό το ταμπού από την κοινωνία. Δηλαδή να αρχίσει και η κοινωνία να δέχεται ότι ο θυλασμός είναι μια φυσιολογική διαδικασία της μαμάς με το μωρό. Δεν είναι ούτε κάτι πρόστιχο ούτε τίποτα. Είναι κάτι που το να φάει ένας άνθρωπος, γιατί όλοι οι άνθρωποι τρώνε δημόσια και το μωρό δεν μπορεί να φάει και πρέπει να κλειστεί, ας πούμε, σε τουαλέτες και σε... Πρέπει αυτό η κοινωνία να το δεχτεί, ότι ο θυλασμός είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Δεν πρέπει δηλαδή να κοιτάζουμε τις μαμάδες που θυλάζουν έξω με περίεργο ύφος, και πρέπει να το δεχτούμε ότι όταν το μωρό θέλει να φάει, θα φάει όπου και να βρίσκεται. Και για μέσα στο διανύπιο, πρώτα απ' όλα έχουμε λιγότερες λαιμόξεις, αναπνευστικό στο αυτί, λιγότερες γαστρεντερίτιδες, αποκτούν πιο ισχυρό νοσοποιητικό σε σύγκριση με ένα παιδί που παίρνει φόρμουλα. Και γενικά οτιδήποτε περνάει και η μαμά, περνάει και σαν να περνάνε και τα αντισώματά του και στο παιδί. Γενικά είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται, γιατί δεν είναι κάτι που μας προκύπτει τώρα. Και προτείνουμε στις μαμούλες και να προστατεύουμε το θυλασμό και να τις υποστηρίξουμε και να το προωθούμε. Γενικά οι Ελληνίδες μάνες θυλάζουν ή το αποφεύγουν? Γενικά.
Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα έχουμε γενικά λίγο ένα ταμπού με το σχολασμό. Παρότι οι γιαγιάδες, οι προγιαγιάδες φύλαζαν, μερικοί λένε, μα δεν είχαν τι άλλο να τα ταΐσουν. Κι όμως έψαχναν, αν κάποια έλεγε, ας πούμε, εγώ δεν έχω γάλα, έψαχναν να βρει κάποια άλλη για να φυλάσει το παιδί της. Ή δίνανε γάλα κατσικίσιο, κάτι το οποίο προτείνουμε εμείς, ας πούμε, κάποια όταν αποφυλάσει ή τέλος πάντων κάποια που θέλει να δώσει εσάς συμπλήρωμα στο παιδάκι μετά το χρόνο, να δώσει κατσικίσιο και όχι αγελαδινό. Σαν γυναίκες που μένουν έγκυος και σκέφτονται συνήθως να φυλάσουν, συνήθως το 90% φυλάζει την πρώτη στιγμή και την πρώτη εβδομάδα, όμως μετά από το δεύτερο μήνα και μετά που μειώνεται τα ποσοστά από 40% στο δεύτερο μήνα, μετά 20% το τρίτο μήνα, μέχρι 0,5% στο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο σχεδόν δεν έχουμε καθόλου φυλασμό, είναι πολύ λίγο το ποσοστό να φυλάσουν στο δεύτερο εξάμηνο. Σίγουρα αποτελεί και για τον τράχυλο και για τα παιδάκια είναι πολύ καλός, αλλά και για τη μαμά και για τη μήτρα και για τον τράχυλο και για το ρουμαστό. Το μήνυμα της ημέρας είναι το μήνυμα της ημέρας είναι ότι ο θυλασμός είναι στη φύση μας, ότι έχει ωφέλη για μία ζωή, είναι ένα έργο αγάπης και είναι ένα έργο ζωής. Να κάνουμε αυτό που θεωρούμε καλύτερο για το παιδί μας, αφού έχουμε ενημερωθεί. Γιατί πολλές μανούλες δεν έχεις, εγώ δεν το φυλάσω, το θεωρώ δύσκολο. Όταν όμως δεν ενημερώνεσαι ή δεν κάνεις αυτό μια προσπάθεια. Ναι, δεν είπαμε ότι είναι εύκολο. Το παιδί στην αρχή θέλει να είναι 24 ώρες 24 ώρες στο στήθος. Όμως με μια σωστή ενημέρωση ενώ είσαι έγκυος και με το δίκτυο που υπάρχει, το Πανελλήνιο δίκτυο, σε 55 και πόλεις που υπάρχουν πλέον τώρα ομάδες, 45 ομάδες μάλλον και είμαστε και 56 πόλεις μαζί και εσύ το Λονδίνο, τώρα που γίνεται ας πούμε η εκδήλωση αυτή, μπορούμε να υποστηρίξουμε τις μανούλες, γιατί αυτό είναι η ομάδα μας εδώ πέρα και όλες οι ομάδες, ότι είναι από μητέρα προς μητέρα προώθηση, προστασία του θυλασμού, να υποστηρίξουμε τη μανούλα, να μην τα παρατάει και σύν ότι πρέπει να βοηθούν και οι υπόλοιποι του παιδιού. Δηλαδή αν ο μπαμπάς δεν βοηθήσει να την υποστηρίξει ψυχολογικά, αλλά και στο θέμα ότι να βοηθήσει λίγο και στις δουλειές του σπιτιού ή να τη βοηθήσει λίγα και να κρατήσει λίγο το παιδί να κοιμηθεί στο μισή ώρα η μαμά. Θέλει βοήθεια πολύ την οικογένεια. Γιατί ο σκοπός μας είναι να μάθει όλη η κοινωνία ότι ο φυλασμός δεν μας προέκυψε τώρα. Και δεν πρέπει όταν θα δούμε μια κυρία να φυλάσει σε μια καφετέρια, σε μια ταβέρνα, στο μετρό, ας πούμε, στην Αθήνα, να πει ότι μα τι κάνει η κυρία, έχει βγάλει το στήθος της έξω. Όχι, με συγχωρείτε πολύ, γιατί δηλαδή. Όταν πάμε και κάνουμε στο θάλασσα μπάνιο και βλέπει κάποιες τράπεζες, είναι πολύ καλύτερο αυτό το θέμα. Σίγουρα όχι. Και δεν γίνεται και εμείς, όπως είδατε εδώ πέρα, δεν έβγαλε καμία το στήθος της έξω. Όλες είχαμε μια κάλυψη, την πλούζα μας, ένα πανάκι, κάτι, γιατί δεν είναι σκοπός μας να δείξουμε το σώμα, σκοπός μας είναι να δείξουμε τη μάνα. Πάτε να σου βγάλω όλες έξω, να σου βγάλω. Πατέρα να κάνω.